να τώρα τη χρήσα Ο κύριο Λαβροφ που παρακολουθήσαμε πριν από λίγο. Έχει πει σημαντικά πράγματα και θα μα τα μεταφέρει η χρήσα. Γεια σου χρήσα καλημέρα. Καλημέρα σα. Ο Υπουργό Εξωτερικών τη Ρωσία λοιπόν. Για άλλη μια φορά επανέλαβε ότι δεν σκοπεύουμε να καταλάβουμε την Ουκρανία. Θέλουμε η Ουκρανία να είναι ανεξάρτητη. Από την άλλη πλευρά όμω, είπε Ανεξάρτητα χαρακτηριστικά. Τους Όχι ναι, από ναι, εμά. Ε, είπε χαρακτηριστικά ότι δεν βλέπει η πιθανότητα αυτή τη στιγμή να αναγνωρίσουν την, την, κυβέρνηση που υπάρχει στην Ουκρανία σαν δημοκρατική κυβέρνηση, ως δημοκρατική κυβέρνηση. Αυτό δείχνει και την, τον δεύτερο στόχο που είπαμε ή και μπορεί να είναι και ο πρώτος του Βλάντιμιρ Πούτιν για την αποναζιστικοποίηση, την, αν θέλετε να, να φύγει, φύγει ο κυβέρνηση δηλαδή, από δηλαδή. εκεί πέρα της, ε, ε, της, Ουκρανίας. Την ίδια ώρα όμως έχουμε και δηλώσει από το Κρεμλίνο, από τον εκπρόσωπο του Βλάντι Πούτιν, Ο οποίο αρνήθηκε να σχολιάσει, να του είπαμε πότε θα ολοκληρωθεί η επιχείρηση, δεν έκανε κανένα σχόλιο επ' αυτού. Είπε όμω ότι σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα έχει συνάντηση ε, με το ε, Συμβούλιο Ασφαλεία ε, και επίση θα έχει και πολλέ ε, τηλεφωνικέ συνομιλίε διεθνεί για την ειρήνη. Είναι ένα πολύ γενικό σχόλιο. Προφανώ ε, αυτή τη στιγμή γίνονται διάφορε διαπραγματεύσει και από πλευρά ε, και διαργασίε και από πλευρά Μόσχα. Επίση, είπε ότι δεν μπορώ να σχολιάζω ούτε να προβλέψω... αν θα έχουμε... δεν μπορώ να πω τίποτα σχετικά με συνάντηση... Πούτιν Ζελένσκι mm -hmm. και ότι αναγνωρίζουμε τον, πρόεδρο, τον Ζελένσκι ως πρόεδρο της Ουκρανίας ενώ προηγουμένως ο Λαυρόφ την ίδια ώρα έλεγε Άρα, ότι εμείς είναι δύσκολο, δύσκολο να αναγνωρίσουμε να δημοκρατική Και μάλιστα ο Λαυρό σε μια αποστροφή του λόγου του είπε θα δεν ξέρουμε, δεν συζητάμε τώρα για άσυλο αυτή τη στιγμή προ προς την Ουκρανική κυβέρνηση. Μάλιστα, έχω κάτι να, άλλο, ναι. να, να πω και δύο σημαντικές ειδήσει από τα πεδία των μαχών. Ναι. Ο Δήμαρχος στο Χάρκοβο, λοιπόν, προειδοποίησε του πολίτες να πάνε ε, στα, στο μετρό και στα καταφύγια και στα υπόγεια, γιατί προφανώ αναμένουν ή αυτή την ώρα γίνονται ε, σφοδρέ επιχειρήσει. Επίση, οι αρχέ στο Κίεβο λένε στου πολίτε να ε, μείνουν στο σπίτι και να αποφεύγουν. Ε, ε, Συγκεκριμένο συγκεκριμένη προάστιο που είδαμε, που είναι μόλι 15 χιλιόμετρα mm -hmm. από το κέντρο του Κιέβου, mm -hmm. να αποφεύγουν τι μετακινήσει, γιατί υπάρχει έντονη στρατιωτική δραστηριότητα ε, στο Όμπολον, όπω είπαμε πει και νωρίτερα. Είναι Δύο ε, ειδήσει από τα πεδία των μαχών. Μάλιστα. Ρίσα, τα λέμε και σε λίγο. Ευχαριστούμε πολύ.